Λοιπόν, είχαμε και μια πολύ δυσάρεστη είδηση με το χαμό του Τάσου Θεοδωρόπουλου, του δημοσιογράφου, ο οποίος εγώ προσωπικά τον παρακολουθούσα πάρα πολλά χρόνια, ο περίφημος Τάζ ή Μαύρο Πρόβατο, που ξεκίνησε από το 01, το περίφημο 01, που έφυγε από τη ζωή. Μετά από επιπλοκές λόγω κορονοϊού, είχε πάθει και σιψεμία. Τα τελευταία χρόνια, όταν είχε πει κιόλας ότι ήταν φορέας του HIV, προσπαθούσε και μαχόταν πάρα πολύ για ανθρώπους αντίστοιχα να το πούν, να το παλέψουν, να μιλήσουν. Να απενεχοποιηθεί συνολικά η κοινωνία. Ακριβώς, σε πάρα πολλά πράγματα. Φυσικά κριτικός κινηματογράφου και όχι μόνο, με μια πολύ ιδιαίτερη πένα. Και να παρακολουθήσουμε ένα μικρό βίντεο από το δικό μας Αλέξανδρο Λιζάρδο, που του λένε το δικό του αντίο. Σήμερα μου είπαν ότι πέθανες, αλλά είχες φύγει πολλά χρόνια πριν. Πέρα και πάνω από τους μικρούς, πέρα και ακόμα ψηλότερα από τους μεσαίους. Για να αυτοσυστηθείς, θα αποσιωπήσω όσα έλεγες. Ας διαβάσω όσα έγραφες. Πάντα σε τρίτο πρόσωπο, στο βιογραφικό σου. Στα σινεμά τον έβαζαν πάντα τζάμπα, γιατί χάζευε με τις ώρες τις φωτογραφίες από έξω και τον λιπόντουσαν για φτωχό. Τότε αποφάσισε ότι η ζωή είναι σινεμά. Από τα μίντια πέρασε μια μέρα τυχαία σαν τη Λιβεράς με καφέδες, αλλά τον έκαναν συντάκτη για λόγους που σύντομα θα διδάσκονται ως παράδειγμα προς αποφυγή σε όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα των μίντια. Sui generis, όπως η Μαλβίνα και ο Θέμος, είχε συνεργαστεί και με τους δύο. Και η ματιά σου, η πένα σου, όπως το μελάνι στο μυαλό του Ραφαηλίδη, που στέγνωνε με το χιούμορ του Πανούση. Κάπου ανάμεσα στα πάνελ της Ανίτας και τις υπερπαραγωγές της Ρούλας, τρυφερός, αστείος, κυνικός, ατρόμητος, πικρός και παιδί σε σώμα που δεν έκατσε το διαθέσιμο νουμεράκι. Ένα πληγωμένο ζώο, όσα χρόνια σε ξέρω, που πολεμούσε και γελούσε ακόμα πιο άγρια όταν του έλεγαν «φτάνει». Δεν σώπασες και ας μη μιλάς. Με πάθη έζησες και ευτυχώς στον δρόμο σου εκδοτικά συνάντησες ανθρώπους που κατανοούσαν το πάθος, την ιδιαιτερότητα του μυαλού σου, τη μοναξιά στην εξωστρέφεια, τη μοναχικότητα εκεί, ανάμεσα στο χάος. Η μεγαλύτερη χαρά μου όταν πήγες να αποτοξινωθείς, μαζί και λύπη μεγαλύτερη, μη χάσεις το ταλέντο σου. Μα πέρα από το πιωτό, πάνω από την στέψη, πίσω από τις υπερβολές και ευθεία προς τη σκέψη, εσύ. Ένα πλάσμα με πληγές παντού, το ξαναλέω, που ήσουν ετοιμοπόλεμος, μαχητικός και απροστάτευτος στη συμβατική μας ανοησία. Κάποιοι ίσως στα είπαμε από κοντά, μα τα άκουσες λίγο λιγότερο από όσο έγραφε το δοχείο αποδοχή σου, που ο δείκτης ποτέ δεν έφτασε στο τέρμα. Όσο άβολα κι αν ήταν όσα πέρασες, ένα είναι σίγουρο. Εσύ, ο Τάσος, εσύ έζησες τα πάθη σου με τα πάθη σου, ελεύθερος, και κανένας μέσος ή μέτριος δεν θα το καταλάβει. Αυτό είναι το ολόχρυσο γαλόνι σου ανάμεσα στα πλαστικά στολίδια που φόραγες στο καθημερινό μασκέ του καρναβαλιού που κλήθηκες για να παραστείς σε λάθος άρμα. Πιες τώρα άφοβα ένα ποτό. Ρίξε και ένα ποτό στο έδαφος, όπως συνηθίζεται, και Άγιος ο Θεός, που όπως συνήθιζες να λες, δεν υπάρχει. Τώρα που έφυγες, το πιστεύω κι εγώ.